Ονομάζομαι Μαρία Γιαννούλη. Όταν ήμουν μικρή ήθελα να γίνω ηθοποιός. Μέτρεχε η μητέρα μου σε όλες τις παραστάσεις, από επίδαυρο μέχρι βιουκλάκι, μέχρι τα πάντα. Οπότε επιστρέφοντας στο σπίτι την επόμενη μέρα, στείναμε με τα αδέλφια μου την παράσταση που είχαμε δει. Και έτσι σιγά σιγά είδα ότι μου άρεσε πιο πολύ από το να παίζω, να στείνω μια παράσταση. Έτσι φτιάχναμε κουστούμια, έβαφα τα αδέλφια μου, βάζαμε σεντόνια και κάναμε όλα αυτά. Και έτσι, παρόλο που έπαιζε όλες τις παραστάσεις στο σχολείο μέχρι μεγάλη, αποφάσισα τελειώνοντας το σχολείο να σπουδάσω σκηνοθεσία. Μια ταινία που με είχε στιγματίσει ήταν το δέντρο που πληγώναμε. Ο πατέρας μου, Γιάννης Γιαννούλης, ήταν στέλεχος της Kodak και έτσι κάθε χρόνο πήγαινα μαζί του στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και ζούσα όλη αυτή τη μαγεία των φεστιβάλ, όπου υπήρχε έτσι μια χαρά, μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Έβλεπα και πάρα πολλές ταινίες και αυτό έτσι κάπως σιγά σιγά με επηρέασε. Λέω, θέλω να είμαι και εγώ μέρος αυτού του κόσμου, αυτών των ανθρώπων που έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τελειώνοντας το σχολείο, ενώ είχα περάσει σε μια σχολή, αποφάσισα, πήγα τέλος πάντων μια εβδομάδα και δεν μου άρεσε. Ήθελα πάρα πολύ να γίνω σκηνοθέτης. Και έτσι ξεκίνησα τη σχολή Σταυράκου. Και είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μας έκαναν μαθήματα πολύ αξιόλογοι άνθρωποι. Ο Βερνίκος, ο Τρυπολίτης, ο Σκαλενάκης και πάρα πολλοί άλλοι. Εκεί το ένα έφερε το άλλο. Δηλαδή έκανα 3 μικρού μήκους, βραβεύτηκαν αυτά και μία κυρία, η κυρία Σαμόλη, η οποία είχε μία εταιρεία που έκανε βίντεο κλιπ, πήρε τα παιδιά που είχαν βραβευτεί στη σχολή και ξεκινήσαμε να κάνουμε ως ομάδα κάποια βίντεο κλιπ. Μετά είχα την τύχη να γνωρίσω τον Παντελή τον Βούλγαρη και να δουλέψω στην προετοιμασία της ταινίας Νύφες για περίπου 1,5 χρόνο. Για μένα αυτή η συνεργασία ήταν πάρα πολύ σημαντική. Ένας άνθρωπος που με επηρέασε πάρα πολύ. Κυρίως με την προσωπικότητά του, ένας άνθρωπος πάρα πολύ ήρεμος και γλυκός, ένας άνθρωπος που αγαπάει πάρα πολύ το σινεμά, αγαπάει πάρα πολύ τους ηθοποιούς και όλη αυτή η ηρεμία και η ταπεινότητα και η αγάπη που είχε για το σινεμά με επηρέασαν. Πάρα πολύ με επηρέασε η υπομονή που είχε, διότι περίμενε πάρα πολλά χρόνια να βρει τη χρηματοδότηση για να γυριστεί η ταινία. Αλλά έπρεπε πρώτα να μπει ο Μάρτιν Σκορσέζε σαν executive producer και μετά θα ερχόντουσαν και τα χρήματα. Κάποια στιγμή λοιπόν βρέθηκα στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη και μου έδωσε ο Παντελής μια σακούλα με φιστικάκια υγιεινής και τα λοιπά να τα πάω στο Σκορσέζε. Και με ένα γράμμα τέλος πάντων, εκ μέρους του και της Ιωάννας Καριστιάνη. Φτάνω λοιπόν στη Νέα Υόρκη, περνάνε οι μέρες, όλο το ανέβαλα, δηλαδή την τρυπόμουν λέω τώρα. Και προτελευταία μέρα του ταξιδιού, λέω τώρα θα πάω. Φτάνω εκεί στα γραφεία του, στην Πέμπτη Λεωφόρο. Ωραία, ανεβαίνω πάνω. Και μπαίνω μέσα, λένε, μόλις έφυγε. Και διακοπές. Θα αργήσει. Τέλος πάντων, άφησα τα φιστικάκια στο βοηθό του εκεί. Έτσι υπέροχο ο χώρος του με αφήσεις παντού από τις ταινίες του. Και... ναι, αλλά εκεί ήταν ένα πρώτο μάθημα ότι σε αυτή τη δουλειά δεν πρέπει να ντρέπεσαι. Μετά τη συνεργασία αυτή, γνώρισα τον Κώστα Κουτσομίτη. Ξεκίνησε γυρίσματα για μια σειρά τηλεοπτική βασισμένη σε ένα μυθιστόρημα του Γιάννη Ξανθούλη. Το ύστερα έρθαν οι μέλισσες. Και εκεί, σαν βοηθός του, δούλεψα γύρω στους 10 μήνες. Πρωταγωνιστούσε η Μαρινέλα, η οποία ήταν εξαιρετική, γενναιόδορη πολύ και πολύ καλή σε αυτό που έκανε. Παρόλο που δεν είναι ηθοποιός, ήταν πάρα πολύ καλή. Και ο Κουτσομίτης ήταν μια τρομερή εμπειρία για μένα. Ένας άνθρωπος πληθωρικός, ένας άνθρωπος επίσης που αγαπούσε πάρα πολύ τους ηθοποιούς. Εκεί γνωρίζω το Γιάννη Ξανθούλη στα γυρίσματα και παίρνω το θάρρος να του δείξω τα γραπτά μου. Είχα ήδη αρχίσει να γράφω και μου έδωσε θάρρος, μου λέει είναι καλό, συνέχισέ το.
Και έτσι τελειώνοντας τα γυρίσματα, συνέχισα το γράψιμο και μετά από λίγα χρόνια εκδόθηκε το πρώτο μου μυθιστόρημα, Τα Κλειδωμένα Λόγια, που ελπίζω κάποια στιγμή να το κάνω και σενάριο για να γίνει ταινία. Τελειώνοντας τα γυρίσματα της σειράς, του Κουτσομίτη, ξεκίνησα να κάνω ένα ντοκιμαντέρ μαζί με το Σταύρο το Ράπτη, στην Οδό Αθηνάς. Ήταν τότε μόλις είχαν αρχίσει να έρχονται πρόσφυγες και να ανοίγουν τα μαγαζάκια τους και είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον όλη αυτή η γειτονιά και ήθελα να δω έτσι την αλλαγή που δημιουργείται, την αλλαγή που γίνεται στην Αθήνα. Και έτσι πήρα την καμερά μου, πήγα στην Οδό Αθηνάς, μπήκα στα μαγαζάκια, μίλησα με ανθρώπους από την Ινδία, το Πακιστάν κτλ. Βγαίνοντας από ένα κατάστημα, ήταν μια ηλικιωμένη κυρία, κυρτωμένη, και είχε δίπλα τον γιος της, πρέπει να ήταν, και περίμεναν ένα ταξί να τους πάρει. Κάθομαι έτσι, ενστικτοδώς σηκώνω την κάμερα, να τους τραβήξω και περνούσαν τα ταξί. Βλέπανε ότι δεν είναι, ας πούμε, καλοί πελάτες, φεύγανε. Ήταν τόσο, τόσο δυνατό αυτό που έβλεπα, που θεώρησα ενστικτοδώς ότι αυτό το πράγμα πρέπει να το καταγράψω. Αυτή την αίσθηση της ανυμπόριας, αυτή την έλλειψη ανθρωπιάς αυτών των ανθρώπων που δεν τους βοηθούσαν. Αυτή η εικόνα έγινε ένα μικρού μήκους ντοκιμαντέρ, το οποίο βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, πήγε στην... και ήταν και το εισιτήριο, το πούμε έτσι, για να βρεθώ στην Μπερλινάλε, στο Φεστιβάλ του Βερολίνου, στο τμήμα του Talent Campus, το πρώτο Talent Campus, το 2003, αν θυμάμαι καλά. Και ήταν πολύ καθοριστικό αυτό για μένα, δηλαδή... ξαφνικά αυτός ο κόσμος που τον θεωρούσα πολύ μακριά ήρθε πιο κοντά και μου έδωσε θάρρος το να συνεχίσω και με ενέπνευσε. Μια πολύ ωραία εμπειρία επίσης που είχα ήταν όταν δούλεψα σαν βοηθός σκηνοθέτης στο Μαντολίνο του Λογαού Κορέλη. Σχεδόν 2 μήνες ήμουνα, γυρίσματα πολύ σκληρά, 16 ώρα κάτω από τον καυτό ήλιο της Κεφαλονιάς, καλοκαίρι, κατά καλό καιρό, οι κλαίσεις του συνεργείου είχαν... κυκλοφορούσαν στο γύρισμα χωρίς μπλούζες, χωρίς τίποτα. Υπήρχε μία νοσοκόμα η οποία ερχόταν με αντιλιακά, μας τα έβαζε κατά τη διάρκεια του γυρίσματος στην πλάτη. Εδώ μας έβαζε κάτι πανάκια βρεγμένα. Περνούσαν κατά διαστήματα άνθρωποι από το catering και μας προσφέρανε καρπούζι και νερό και αυτά για να αντέξουμε. Είχε πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι οι άνθρωποι σαν τον Nicolas Cage και την Penelope Cruz δεν είχαν καθόλου έπαρση. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήταν απόλυτα προσιλωμένοι στη δουλειά τους, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις. Και αυτό πραγματικά με ξάφνιασε, με εντυπωσίασε. Το ίδιο και ο σκηνοθέτης, ο Τζον Μάντεν, ο οποίος καθόταν μαζί μας το μεσημέρι, τρώγαμε, συζητούσαμε. Δεν ήταν ότι είχε κανένα ύφος ή κρατούσε καμία απόσταση από το συνεργείο, το οποίο κάποιες μέρες του συνεργείου ήταν 250 άτομα. Αυτό ήταν επίσης κάτι πολύ ενδιαφέρον να δεις πώς. Τι ενέργεια δημιουργείται και πώς πρέπει να συντονιστούν 250 άτομα για να βγει ένα αποτέλεσμα καλό. Τελευταία δουλειά που έκανα ως βοηθός σκηνοθέτης τηλεόραση ήταν το Παραπέντε. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά, παρόλο που δεν φάνηκε προς τα έξω. Είχαμε εξαήμερα γυρίσματα, 12 ώρα, πάρα πολύ δύσκολα. Αποφάσισα λοιπόν μετά από αυτή την εμπειρία να σταματήσω ως βοηθός και να σκηνοθετώ πια τις δικές μου δουλειές. Στο μεταξύ έγινα και μητέρα και αυτός ήταν ένας ακόμα λόγος που με έκανε να θέλω να πω κάποια πράγματα μέσα από τη δουλειά μου. Θεωρώ ότι με ορίμασε, θεωρώ ότι άλλαξε την οπτική μου και είχα πια πολύ υλικό, ήθελα πάρα πολύ να δημιουργήσω. Έτσι, όταν ο Ιάσονας ήταν 4, ξεκίνησα ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο «Επιζώντες». Ξεκίνησα λοιπόν με την ιστορία του Απόστολου του Μαυροθαλασσίτη, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, πιλότος παραπεντίστας, ο οποίος βρέθηκε το 2009 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
παραπέντε του Μεξικού και εκεί που πέταγε στα 3.000 μέτρα ύψους ήρθε ένας Εγγλέζος πιλότος να του πάρει τον αέρα από πάνω, να τον προσπεράσει. Έπεσε πάνω του, σκίστηκε το αλεξίπτωτο και ο Αποστόλης έπεσε free fall από τα 3.000 μέτρα, ευτυχώς σε ένα δέντρο ψηλό στη ζούγκλα του Μεξικού. Και εκεί σώθηκε μεν, από την άλλη βρίσκεται σε αναπηρικό αμαξίδιο, όμως είναι ένας άνθρωπος με τρομερό θάρρος και τρομερή θέληση για ζωή, που μπορώ να πω ότι με επηρέασε πάρα πολύ σαν άνθρωπος. Αυτό λοιπόν έγινε μια ταινία η οποία είχε την πορεία της στα φεστιβάλ και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, βραβεύτηκε στο Λονδίνο, στη Μόσχα, πήγε πολύ καλά, αλλά αυτό το πιο σημαντικό για μένα ήταν ότι γνώρισα τον Αποστόλη και είδα τι σημαίνει δύναμη ψυχής. Μετά ασχολήθηκα και με το θέατρο, έκανα σκηνοθεσία θεάτρου. Μετά ήρθε στον κόσμο και ο Περικλής, ο δεύτερος γιος μου, και έτσι αποφάσισα να ασχοληθώ με το θέατρο για παιδιά και τη διδασκαλία σε παιδιά θεάτρου. Οπότε αυτό ήταν πολύ γόνιμο υλικό για μένα, για να γράψω κιόλας, όπου βγήκε εξέδωσα και το παιδικό μου βιβλίο, το Δάσος Ελπίδες. Η επόμενη δουλειά, η οποία προβάλλεται ακόμα, είναι ένα πορτρέτο, ένα ντοκιμαντέρ για τον Παύλο το Σάμιο, το ζωγράφο, όπου παρακολουθώ έτσι μία μέρα στο ατελιέ του. Ένας πάρα πολύ γοητευτικός άνθρωπος και καλλιτέχνης. Η σειρά που σκηνοθετώ αυτή την περίοδο λέγεται «Τετράδια» του Θανάση Λάλα. Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον project. Με εντυπωσίασε από την αρχή, γι' αυτό και θέλησα να ασχοληθώ. Βασίζεται σε αρχαιακά βίντεο που είχε τραβήξει ερασιτεχνικά για προσωπική χρήση πιο πολύ ο Θανάσης ο Λάλας, κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων που είχε πάρει μέσα στα χρόνια από προσωπικότητες όπως ο νομπελίστας ο Τζον Νας, ένας υπέροχος άνθρωπος, ο Κέβιν Κόστνερ, η Αμπράμοβιτς, η Σάρλοτ Ράμπλινγκ, ο Φίλιπ Ροθ, τρομερές προσωπικότητες. Πήρα λοιπόν αυτό το υλικό που μου εμπιστεύτηκε ο Θανάσης ο Λάλας και το μόνταρα, κράτησα αυτά που με ενδιέφεραν και μετέτρεψα κάθε συνέντευξη σε ένα μικρό πορτρέτο. Οπότε αυτή η σειρά, η οποία δύο επεισόδια πήγαν και στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, ένα βραβεύτηκε και στο Διεθνές Φεστιβάλ Bridges, και το επεισόδιο της Charlotte Rampling προβλήθηκε σε διάφορα φεστιβάλ και τσίμπησε και ένα βραβείο. Λοιπόν, για μένα το σινεμά είναι μαγεία. Είναι μια παρηγοριά και για αυτούς που το για αυτούς που κάνουν σινεμά και για αυτούς που βλέπουν. Είναι κάτι που μπορεί να αλλάξει τη ζωή ενός ανθρώπου. Μια ταινία μπορεί να αλλάξει τη ζωή ενός ανθρώπου. Και τον τρόπο που σκέφτεται και τις αποφάσεις που παίρνει να τον επηρεάσει καταλυτικά.